Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου και οι άδειες καλά κρατούν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα καλά νέα της ημέρας σχετικά με τις πυρκαγιές, οι οποίες γενικά θα έλεγε κανείς ότι όλες είναι σε ύφεση. Σε ύφεση, λοιπόν, βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας Αναβίσου. Εννοείται χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς στις Πέτσες, για να δούμε και τις Πέτσες, είναι καλύτερη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τις απογευματινές ώρες χθες στην περιοχή Φραγκαβίλα Αμαλιάδος. Αυτά είναι. Οι υπόλοιπες είναι βεβαίως, είπαμε, σε ύφεση. Σε επιφυλακή όμως βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Να δούμε τώρα τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία κάθε μέρα, ξέρετε, ότι βγάζει ένα χάρτη όπου δείχνει τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Λοιπόν, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε πολλές περιοχές όπως βλέπετε. Πολύ ψηλό κίνδυνο αντιμετωπίζουν η περιφέρεια της Αττικής, η οποία βλέπετε ότι είναι στο χρώμα κόκκινο, η Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Βιωτία, και στην Πελοπόννησο η Κορινθία και η Αργολίδα είναι οι δύο νομοί οι οποίοι έχουν τον περισσότερο κίνδυνο για εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Πρέπει να προσέχουμε όλοι βεβαίως. Για να έχουμε. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Πιο αυστηρές θα γίνουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ταυτόχρονα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα, έτσι λέει η ανακοίνωση, στους 602.000 περίπου δικαιούχους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας φέρεται πριν τις 15 Αυγούστου να καταλήξει στην τελική εισήγηση που θα κάνει στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, αναφορικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα κριτήρια υπαγωγής στο συγκεκριμένο τιμολόγιο, το κοινωνικό, καθώς και στον τρόπο χρέωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά λοιπόν διαλέξαμε, ουσιαστικά εκτός πολιτικής θα λέγε κανείς. Να έρθουμε τώρα στην πολιτική. Χθες είχαμε την αντιπαράθεση εδώ στη Βουλή. Θα λέγει κανείς σε τίτλους, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε δύο απόψεις. Η μία λέει της κυβέρνησης, δωρεάν μεταπτυχιακά για τους μη έχοντες. Οι φοιτητές επιστρέφουν στη διοίκηση των ιδρυμάτων. Επανέρχεται το καθεστώς του ασύλου στα πανεπιστήμια. Ναι στην αξιολόγηση, όχι στη ζούγκλα του ανταγωνισμού. Και από την άλλη πλευρά ακούμε μεταπτυχιακά επιπληρωμή, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αντίθετη όσον αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση και υπάρχουν αντιρρήσεις για το άσυλο. Αυτά λοιπόν είναι, θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά με την πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, την κυρία Αναγνωστοπούλου, η οποία θα βρίσκεται εδώ κοντά μας για να αναλύσουμε και να καταλάβετε κι εσείς περισσότερο τι αλλάζει στην παιδεία. Να ρίξουμε μια ματιά στην κοινοβουλευτική ατζέντα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν το πρωί έχει προγραμματιστεί πριν από τα σχέδια νόμου που βλέπουμε, να μείνει η κάρτα, την ονομαστική ψηφοφορία που θα γίνει για το νομοσχέδιο για την παιδεία. Και αμέσως μετά πρόκειται να ξεκινήσει η συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ολομέλεια. Να δούμε και δύο επιτροπές που σήμερα θα γίνουν. Έχουμε τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό. Είναι η μία και η δεύτερη, θα δούμε αμέσως στην κάρτα μας, είναι η Εξεταστική για την Υγεία με τη συνέχιση της εξέτασης μαρτύρων. Στα ύψη λοιπόν ήταν η αντιπαράθεση χθες στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο πρωτοποριακό, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύθηκε ότι θα το καταργήσει. Βεβαίως να σας πούμε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε και στις τροπολογίες και βεβαίως στις εξεταστικές επιτροπές για την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε προτεραιότητα της κυβέρνησης στην παιδεία και προανήγγειλε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στο Λύκειο αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύθηκε για την κατάργηση του νομοσχεδίου. Μόνη πρόταση αυτού του οράματος, όπως και κάθε άλλου σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για τις παροχές προς τους πολίτες, θα έλεγα ότι συμπυκνώνεται σε μία και μόνο λέξη. Ιδιωτικό. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτική ασφάλιση. Από το παρελθόν εξάλλου έρχονται και οι αντιλήψεις που το νομοσχέδιο αυτό πάει να επιβάλλει. Δεσμεύομαι ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων και ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας ότι η Νέα Δημοκρατία θα το καταργήσει. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν πάτε στους αγρότες και καθίσετε σε δεμάτια από άχυρο θα τους πείσετε ότι έχετε πρόταση για την αγροτική πολιτική? Ή όταν πάτε στους ψαράδες και καθίσετε στους πάγκους? Εσείς λοιπόν αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους σαν αυτό που σας συμφέρει να είναι. Εμείς τους αντιμετωπίζουμε
σαν αυτό που αξίζει να γίνουν. Τα πρόσωπα των Ελλήνων που αντικρίζουν τα εκαθαριστικά της εφορίας και του ΕΦΚΑ μόνο χαμογελαστά δεν είναι, κύριε Τσίπρα. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ αν μπορείτε να πάτε να μιλήσετε σήμερα στους αγρότες, είτε καθήμενο σε σανό, είτε πάνω στα τρακτέρ στα οποία ανεβαίνατε όταν τους εμπέζατε και τους κοροϊδεύατε. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα οικονομίας, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε νευρική κρίση από τη στιγμή που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναφέρεται στο Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί αυτά τα νεύρα, τι έχετε πάθει? Από τότε που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση και είχαμε μια συμφωνία που ανοίγει δρόμους προοπτικής για την οικονομία και μια συμφωνία για το χρέος που ανοίγει δρόμους και άνοιξαν οι δρόμοι με την πετυχημένη έξοδο της χώρας στις αγορές. Από τότε λοιπόν δίνετε την αίσθηση εσείς προσωπικά αλλά και οι βουλευτές σας, τα στελέχη σας, ότι βρίσκεστε σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Μέσα σε 1,5 μήνα, 15 Ιούνιου έκλεισε η αξιολόγηση, έχετε ζητήσει 3 διαφορετικές εξεταστικές επιτροπές. Κύριε Μητσοτάκη, τα νεύρα δεν κάνουν καλό. Και αντί λοιπόν κάθε 15 μέρες να ανακαλύπτετε και κάτι και να ζητάτε και μια εξεταστική επιτροπή, μήπως εκεί στην Πειραιώς να φτιάχνατε μια εξεταστική επιτροπή για να ανακαλύψετε την αιτία που σας προκαλεί τόσα νεύρα. Γιατί τα νεύρα στο τέλος δεν θα σας οδηγήσουν σε καλό. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλά άλλα τα οποία θα έρθουν στο φως. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα γίνει είτε με τη θέλησή σας είτε χωρίς, γιατί ο ελληνικός λαός δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Όσο και αν κάνετε τον κύριο Βαρουφάκη βασικό σας σύμμαχο στην πολιτική σας, δεν θα καταφέρετε να πείσετε τον ελληνικό λαό, γιατί σας έχει κρίνει στο παρελθόν και γιατί κυρίως δεν έχετε άποψη για την επόμενη μέρα. Χρεοκοπήσατε τη χώρα, είναι ότι έχετε μια ταξική μεροληψία απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και δεν έχετε πρόταση θετική για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γι' αυτό και το 19, όταν ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει το που ήμασταν όταν παραλάβαμε και που θα είμαστε όταν θα ξαναπάμε στην κάλπη, δεν θα επιλέξει εσάς, όσο και αν στείνετε ευχάριστες επικοινωνιακές παραστάσεις πάνω σε σανό από άκη. Μάλιστα, θα δούμε και τη συνέχεια της κουβέντας σε λίγο στα επιμέρους θέματα. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε την πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου. Καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Γαβέλα. Και με αυτό την ιδιότητά σας της πρώην αναπληρώτριας, αλλά και ως καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, σας καλέσαμε για να καταλάβει ο τηλεθεατής καταρχάς τι αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο στην παιδεία. Έτσι, σε τίτλους και συνοπτικά. Ναι, θα πω τους βασικούς άξονες. Είχε ψηφιστεί το 2011 ο νόμος 4009, γνωστός ως νόμος Διαμαντοπούλου, με τον οποίο άλλαζε εντελώς το τοπίο των πανεπιστημίων. Και ως προς τη διοίκηση, κυρίως ως προς τη διοίκηση, αλλά και ως προς ακαδημαϊκά θέματα, κυρίως στο τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών, με τον οποίο δεν πολύ ασχολήθηκε αυτός ο νόμος, αλλά άφησε εντελώς ελεύθερο το τοπίο, χωρίς να ρυθμίζει βασικά πράγματα, με δεδομένο ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν αποκτήσει τεράστια, έχουν πάρει μεγάλη έκταση στην Ελλάδα, στα ανώτατα ιδρύματα. Με αυτό το νόμο λοιπόν, αυτός ο νόμος ήρθε να σταματήσει την απορρίθμιση που ξεκίνησε ο νόμος 4009, τον οποίον λέμε ένα νόμο επιτομή του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα για την παιδεία. Δηλαδή το διοικητικό μοντέλο που εισήγαγε. Το ότι έβαλε αυτά τα περίφημα συμβούλια ιδρύματος για τα οποία έχει γίνει τόση φασαρία. Το ότι περιόρισε πάρα πολύ τη δύναμη του τμήματος ως βασικής μονάδας του Πανεπιστημίου. Το ότι άλλαξε τον τρόπο εκλογής των καθηγητών, έναν τρόπο που τον έκανε πάρα πολύ περιορισμένο και ανοιχτό, ευνοϊκό σε οποιαδήποτε πελατειακή σχέση, αναξιοκρατία κλπ.
Το κύριο τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών, εκεί που πηγαίνει όλος ο κόσμος, δεν το πείραξε καθόλου. Mm. Δηλαδή δεν προσπάθησε να κάνει οποιαδήποτε ρύθμιση. Μάλιστα. Να πάρουμε 2-3 σημεία, γιατί ναι, το κανάλι έχει εκπομπή που αναλύει τον νόμο, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με το άσυλο. Επειδή έγινε πολλή κουβέντα για το άσυλο, ακούμε από τη μία πλευρά ότι η διαδικασία που ορίζεται από το νομοσχέδιο ίσως στην πράξη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Δηλαδή γίνεται ένα δίκημα, πρέπει ο πρίτανης να συγκαλέσει το συμβούλιο, να κρίνουν και μετά να καλέσουν τις αρχές. Προφανώς το δίκημα ή θα έχει ολοκληρωθεί, ναι, ή θα έχει φύγει και ο δράστης. Ναι. Κύριε Καβαλά, από το 1982, όταν είχαμε τότε τον περίφημο νόμο πλαίσιο, τον 1286, όπου εγκαθιδρύθηκε το άσυλο, μέχρι το 2011 που καταργήθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Τα πανεπιστήμια μας άνθησαν. Μπήκαν στις κατατάξεις των καλύτερων πανεπιστημίων. Μεγάλοι επιστήμονες βγήκαν, σημαντικοί επιστήμονες, να μην είμαι υπερβολική. Δεν έγινε τίποτα το τρομερό. Η διαδικασία για να μπει η αστυνομία στον πανεπιστημιακό χώρο ήταν πάντα η ίδια. Ξαφνικά από το 2011 και μετά το μεγαλύτερο πρόβλημα των πανεπιστημίων μας έγινε το άσυλο. Αυτό κάτι δείχνει. Κάπου αλλού ενοχλούσε το άσυλο και όχι στην παραβατικότητα, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, παραβατικότητα ή και βία που υπάρχει σε όλη την κοινωνία και υπάρχει ακόμα περισσότερο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το άσυλο, κύριε Καβαλά, γι' αυτό το Πασόκ του 1982 με το νόμο πλαίσιο το εγκαθίδρυσε, είναι η τομή του εκδημοκρατισμού σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής πολιτικής ζωής και των πανεπιστημίων. Πάντα στην Ελλάδα, παιδεία και εκδημοκρατισμός από το 19ο αιώνα πήγαιναν μαζί. Το άσυλο λοιπόν είναι αποτέλεσμα αγώνων 1,5 αιώνα που αποτυπώνονται σε νόμο το 1982. Άρα το 2011 δεν ήταν στόχος να καταργηθεί το άσυλο γενικά και αόριστα ή ειδικά και συγκεκριμένα μόνο για τα πανεπιστήμια. Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει την περίφημη φράση «Θέλω να αλλάξω το DNA των πανεπιστημίων». Μάλιστα. Δεν μπορείς όμως αυτά που αποτελούν τις μεγάλες παραδόσεις της ανώτατης εκπαίδευσης να τα κόψεις έτσι ξαφνικά επειδή θέλεις να αλλάξεις το DNA των πανεπιστημίων και θα συνέχιζα εγώ το DNA της ίδιας της δημοκρατίας. Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα της εκλογής των Βρετάνων. Ναι. Μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι γνώστης, απλά οι σημειώσεις μου λένε ότι οι Βρετάνοι και αντιβρετάνοι εκλέγονταν ταυτόχρονα και τώρα αυτό χωρίζεται. Δηλαδή άλλη εκλογή θα γίνεται για τους Βρετάνοι, ναι, άλλη για τους αντιβρετάνοι. Ναι, βγαίναν από το ίδιο ψηφοδέλτιο, εκλέγονταν από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Κοιτάξτε, και πάλι με τον 4009 του 2011 είχαμε μία ανομαλία στα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα συμβούλια ιδρύματος είχαν δικαίωμα, όχι είχαν δικαίωμα, εκ του νόμου επενέβαιναν και προεπέλεγαν τους υποψήφιους Πριτάνης, Κοσμήτορες κλπ. Ό,τι πιο αντιδημοκρατικό υπάρχει. Εγώ δηλαδή αν δεν τους άρεσα δεν μπορούσα να είμαι υποψήφια για Πρίτανης. Εντάξει, αυτό το αλλάξαμε πέρσι, το καταργήσαμε, αλλά σε ένα πανεπιστήμιο πρέπει να εκφράζονται, να εκφράζεται μία πολυφωνία. Εντάξει, στο ψηφοδέλτιο του Πρίτανη με τους αντιπριτάνης, εκεί έχουμε σαν ένα κόμμα μέσα σε εισαγωγικά, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, αν εγώ προσωπικά, χωρίς να είμαι μαζί με τον Πρίτανη, να κατέβω σαν αντιπρίτανης γιατί έχω ειδικά θέματα, είμαι καλή οικονομολόγος, είμαι καλή στα ακαδημαϊκά θέματα, να έχω δικαίωμα να ψηφιστώ και από εκεί και πέρα να είμαι, να διεκδικήσω τη θέση. Κοιτάξτε κύριε Καβαλά, στα πανεπιστήμια είναι πολύπλοκη η δουλειά, πάρα πολύ πια. Είναι μεγάλα τα ιδρύματα, έχουν πολλά θέματα. Το να έχει κανείς εξειδικευμένους αντιπριτάνης, οι αντιπριτάνης κάνουν μια ουσιαστική δουλειά πια, στην οποία υπάρχει καταμερισμός οικονομικών θεμάτων, ακαδημαϊκών, διεθνών σχέσεων κλπ. Εκεί δεν καταλαβαίνω γιατί να μην εκλέγονται οι αντιπριτάνες με ξεχωριστά ψηφοδέλτια
Και ο Πρίτανης έτσι κι αλλιώς είναι η κεφαλή της διοίκησης. Ως προσωπικότητα. Ναι. Θα λέει για να είμαστε και κοινοβουλευτικά ορθοί να παρακολουθήσουμε τι είπαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, οι οποίοι περισσότεροι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους όσον αφορά το νομοσχέδιο. Βεβαίως η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα εκτός από το νομοσχέδιο. Παράπονα είχαμε για τη σειρά τροπολογιών οι οποίες κατατίθενται σε κάθε νομοσχέδιο, οι οποίες άλλες είναι σχετικές, άλλες δεν είναι σχετικές. Και βεβαίως έγινε και κουβέντα όσον αφορά τα επιμέρους θέματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αναγνωστοπούλου, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, τι γίνεται με τις τροπολογίες, τι γίνεται με τα συμβούλια διοίκησης. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί. Προφανώς ένα τεχνικό θέμα δεν μας επιτρέπει να τους δούμε τώρα. Επομένως, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Η χρηματοδότηση τώρα για τη μεταρρύθμιση. Λέει μεν η Νέα Δημοκρατία ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τα 35 άρθρα του νομοσχεδίου μόνο τα 5 μπόρεσε να, έτσι, να αξιολογήσει, τα υπόλοιπα 30 δεν απάντησε. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτά που έπρεπε, που είχαν δημοσιονομικό κόστος που ή μπορεί να έχουν δημοσιονομικό κόστος, έχουν αξιολογηθεί. Τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, γιατί αφορούν διοικητικά, ακαδημαϊκά θέματα κλπ. Αυτό νομίζω είναι ένα πρόσχημα της Νέας Δημοκρατίας και δεν βασίζεται πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας στο ύψος των διδάκτων στα μεταπτυχιακά και η υποχρέωση των καθηγητών που διδάσκουν σε πρόγραμμα επιπληρωμή να διδάσκουν δωρεάν και σε άλλο πρόγραμμα, θεωρήθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης ως πλήγμα στην αριστεία και αιτία φυγής σπουδαστών στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχίο. Υπάρχουν τμήματα που έχουν προγράμματα που οδηγούν σε πτυχίο. Και ρωτώ, τι λέτε στους χιλιάδες Ιαπωνέζους που φαίνεται έχετε επαφές που εμείς δεν έχουμε, στους χιλιάδες Κινέζους και τους χιλιάδες Αμερικάνους που προσπαθούν οι άνθρωποι να έρθουν στον τόπο μας? Εμείς έχουμε κλειδώσει τις πόρτες διότι είμαστε αιμονικοί, εσωστρεφείς κτλ. Και ρωτάνε το πολύ απλό, από πού ρε παιδιά θα παίρνουμε πτυχία εμείς, και αν έρθουμε και πάρουμε πτυχία θα μπορούμε να πάμε και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο? Στα θέματα του ασύλου αλλά και στην αλλαγή του συντάγματος ώστε να επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων αναφέρθηκαν οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σας βλέπω ότι έχετε ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές και σας δημιουργεί έναν εκνευρισμό και στις δύο παρατάξεις. Εγώ σας έχω τη λύση. Δεν έχετε παρά να συνυπογράψετε τη μία και μοναδική εξεταστική για την οικονομία, για να μάθουμε τι έγινε στον τόπο από την μέρα που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι σήμερα, με προτεραιότητα βέβαια το τελευταίο διάστημα, γιατί πρέπει να έρθουν τα πάντα στο φως. Παραδίδει ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδρύματα στην ασυδοσία γνωστών ομάδων και στην ανομία. Με δυνατά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προχωρήσουμε σε σύγχρονο πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών, μη κυβερνητικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός είναι το εξής. Με την επιστροφή στις αγορές και την κανονικότητα, όπως λέτε, θα καταργηθούν οι πάνω από 600 και πλέον μνημονιακοί νόμοι, συν όσοι άλλοι έρθουν στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης? Θα παγώσουν τα μέτρα που έχει προνομοθετήσει η κυβέρνηση για το 2019-2020. Όσο και αν ψάξαμε, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα σοβαρά καινούριο στο νομοσχέδιο. Μήπως είναι κάτι το καινούριο η διάθεση ενίσχυσης της παρουσίας των επιχειρήσεων και των στελεχών τους στα ιδρύματα? Μήπως είναι καινούριο η προσπάθεια κατηγοριοποίησης σπουδών και αποφύτων? Μήπως είναι καινούρια τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά? Μήπως είναι καινούρια η προσπάθεια να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το μαύρο κουτί της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων που λέγεται ΕΛΚΕ? Η Ένωση Κεντρών σε αυτό το στάδιο είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διότι αν ιδρύσουμε τώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράγμα πλούστατο, οι καλύτεροι καθηγητές του ΕΚΠΑ, του Μετσοβίου, του Καποδιστριακού, παίρνοντας διπλό μισθό, θα πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Και μετά πού θα σπουδάζει ο νέος? Ο νόμος που θα ψηφίσουν σήμερα η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι ένας συντηρητικός νόμος, παλιωμοδίτικος, που ενισχύει την κομματοκρατία. Είναι ένας νόμος δηλαδή βγαλμένος από τα σπλάχνα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ένας αριστερίστικος αχταρμάς με ακροδεξιά φρένα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής κατέθεσε δύο τροπολογίες για τους συμβολιογραφικούς συλλόγους και την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας χαρακτήρισε ύποπτη την τροπολογία, πράττει διαβεβαίωση του Υπουργού πως συνιστά αντιστοίχηση με αντίστοιχη διάταξη που είχε ψηφιστεί το 2013 για τους δικηγορικούς συλλόγους. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα, κυρία Αναγνωστοπούλου, βλέπω ότι ενώ το προηγούμενο νομοσχέδιο που αναφερθήκατε της κυρίας Διαμαντοπούλου είχε μια ευρεία συνένεση, 255 βουλευτές το ψήφισαν, εδώ βλέπουμε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι απέναντι. Ναι. Δεν θέλουν και αυτή μια καλή παιδεία, δηλαδή γιατί είναι αυτή η αντιπαράθεση? Κοιτάξτε, το πώς θεωρεί κανείς την καλή παιδεία έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει ιδεολογικό πρόσημο, γιατί η παιδεία, όπως και η υγεία, όπως τα πάντα, δεν είναι άνευ ιδεολογικού περιεχομένου. Όταν η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι βεβαίως, αυτό που θεωρούν ως καλή παιδεία είναι ο ανταγωνισμός. Όσο περισσότερα δίδακτρα έχεις, τόσο καλύτερος είσαι, εκεί έχουμε πραγματικά διάσταση πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτή η διάσταση απορρέει από ένα πράγμα. Εάν η παιδεία είναι μέσον κοινωνικής κινητικότητας και ο αδύναμος οικονομικά μπορεί και αυτός να έχει ίση πρόσβαση στην παιδεία, πράγμα που λέμε εμείς, ή αν η παιδεία είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στα πανεπιστήμια, ανάμεσα στους ανθρώπους και έχει πρόσβαση όποιος είναι ο άριστος, εκ των προτέρων άριστος. Εμείς λέμε μία παιδεία η οποία να επιτρέπει σε όποιον θέλει να γίνει άριστος. Όχι μία παιδεία που προεπιλέγει και άραγε με ποια κριτήρια τον άριστο. Εκεί είναι τεράστια διαφορά μας. Βεβαίως με 255 ήταν η συγκυβέρνηση τότε. Εγώ όμως αναρωτιέμαι πόσοι από τους 255 και πόσες ξαναβρέθηκαν στη Βουλή και γιατί δεν βρέθηκαν άραγε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Θα απαντήσω ο ιστορικός αυτά. Ναι. Λοιπόν, είναι πρωτοτυπία ελληνική συμμετοχή των φοιτητών στην διοίκηση του Πανεπιστημίου? Έτσι άκουσα στη συζήτηση. Όχι βεβαίως. Αυτό είναι ένα άλλο από τα, δεν θα έλεγα από τα ψέματα, από τις διαστρεβλωμένες ειδήσεις ή ενημερώσεις που περνάνε σε αυτή την κοινωνία. Σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια υπάρχει συμμετοχή φοιτητών. Και κύριε Γαβαλά, από το 2015 και ειδικά πέρσι που ήμουνα και εγώ αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης έχουν αρχίσει να βάζουν το θέμα πια όχι σύνδεσης πανεπιστημίων με την αγορά που ήταν το μεγάλο ζήτημα για δύο δεκαετίες, αλλά της δημοκρατίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι ριζοσπαστικοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και έχουμε αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες έχει θορυβήσει κυρίως τους Υπουργούς Παιδείας να μιλάνε για δημοκρατία και πώς οι νέοι θα βρίσκονται σε ένα δημόσιο περιβάλλον όπως είναι το Πανεπιστήμιο, να μπορούν να συμμετέχουν σε δημοκρατικούς θεσμούς για να μην ριζοσπαστικοποιούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Πολλές φορές η ελίτ του τόπου μας, οι πολιτικές ελίτ του τόπου μας, και είναι χαρακτηριστικό της ιστορίας της χώρας μας, απαντάνε σε ερωτήματα τα οποία άλλες ευρωπαϊκές ελίτ έχουν θέσει πριν 10 ή 20 χρόνια. Άλλο είναι το ερώτημα σήμερα. Όταν βλέπει κανείς να ανεβαίνει η ριζοσπαστικοποίηση, να έχουμε ομάδες νέων οι οποίες κινούνται σε μία κατεύθυνση παραβατικότητας, στην Ευρώπη έχουμε δει σε τι κατευθύνσεις, εκεί η απάντηση δεν είναι η καταστολή. Εκεί η απάντηση είναι πώς θα διευρύνει το δημόσιο χώρο για να μπορεί να συμμετέχει κόσμος, ο οποίος αποτελεί και τη μεγάλη άμυνα για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Τώρα, τελειώνοντας, φτάνοντας στο τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα μεταπτυχιακά. Ναι. Έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά, τι αλλάζει με το νομοσχέδιο στα μεταπτυχιακά? Αριθμίζεται λίγο το τοπίο. Και λέω λίγο γιατί θα πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση των μεταπτυχιακών. Τι είχε συμβεί?
κάποια λίγα πανεπιστήμια και κάποιοι λίγοι πανεπιστημιακοί καθηγητές αυθαίρετα αποτιμώντας οι ίδιοι το έργο τους έβαλαν δίδακτρα τα οποία ήταν εξωπραγματικά σε περίοδο κρίσης και κατέλυαν τη βασική αρχή του συντάγματος, ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία. Δηλαδή, μεταπτυχιακά επικρίσεις με δίδακτρα 8, 10 ή 12 χιλιάδες ευρώ, όπως καταλαβαίνετε κύριε Γαβαλά, δεν μπορούσαν να σταθούν. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2012 είχε αποφασίσει, και εδώ είναι η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη παίρνει μία απόφαση που είναι υπέρ του πολύ λαού, εκεί αυτή η απόφαση ας εφαρμοστεί και ας μην εφαρμοστεί. Αν είναι υπέρ των λίγων, τότε πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, τα δίδακτρα είναι κατ' εξαίρεση, αποφασίζει η Βουλή, καταρχάς, ή εξουσιοδοτεί τον Υπουργό ή τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, αλλά το ποσό το αποφασίζει η Βουλή, αυτό δεν έγινε ποτέ, ούτε και με μας έγινε, θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου. Σε εμάς τώρα με το νομοσχέδιο, τι λέει ο Υπουργός, το απλό πράγμα, ότι αν είναι υψηλά τα δίδακτρα και έχουμε παράπονα από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, να αναπέμπεται στον Υπουργό για να ελέγξει εάν το τίμημα των διδάκτρων αντιστοιχεί όντως σε έξοδα που μπορεί να έχει αυτό το μεταπτυχιακό. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος το Πανεπιστήμιο, το οποίο πληρώνεται με δημόσιο χρήμα των φορολογούμενων Ελλήνων, για να εκπλουτίζει ο ίδιος τον εαυτό του σε βάρος των νέων ανθρώπων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Σε αυτό λοιπόν βάζει ένα τέρμα το νομοσχέδιο. Κυρία Νεγωστοπούλου, επειδή είσαστε από τους ανθρώπους που δουλεύετε στο κομμάτι της παιδείας, βλέπω ότι φτιάχνουμε πολύ καλούς επιστήμονες, δυστυχώς όμως αυτοί φεύγουν έξω, είναι το λεγόμενο brain drain, ναι. Φεύγουν έξω, καλοπληρώνονται σε ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο, ναι. Και προσπάθεια της κυβέρνησης και γενικά όχι μόνο της κυβέρνησης, θα έλεγα όλο το κόσμο, αυτά τα παιδιά να γυρίσουν πίσω. Ναι. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι εργαζόμαστε να κρατήσουμε τους νέους στην Ελλάδα, καταρχάς να μην φεύγουν, ναι. Με αυξήσεις κατά 1% του ΑΕΠ κτλ. Αυτό το νομοσχέδιο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αυτά τα παιδιά, δηλαδή τελικά είναι συνδεδεμένο με την αγορά. Μπορεί, ας πούμε, ο επιστήμονας που βγαίνει να βρει μια, ναι, αντίστοιχη δουλειά στη χώρα μας. Κοιτάξτε, τα ανώτατα περιφερειακά συμβούλια που εγκαθιδρύει αυτό το νομοσχέδιο, σε αντίθεση με τα συμβούλια διοίκησης της Διαμαντοπούλου, του νόμου Διαμαντοπούλου καλύτερα, είναι να συνδέσει τα πανεπιστήμια με την περιφέρεια και τους τοπικούς οικονομικούς φορείς, τους φορείς της αγοράς, επιμελητήρια κλπ. Αυτό το κάναμε πέρσι με την Πάτρα, κάναμε το περίφημο Πάτρα Σαϊκιού, όπου είναι έκθεση κάθε χρόνο, όπου προωθείται και εκτίθεται η καινοτομία, η καινούργια έρευνα που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τότε η Δυτικής Ελλάδας, και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που έχουμε την τύχη να έχουμε στην Πάτρα. Και κάναμε προγραμματική συμφωνία και με το Επιμελητήριο Πατρών και με την Περιφέρεια για να γίνει μία σύνδεση των πανεπιστημίων, των ανώτατων ιδρυμάτων με την αγορά. Αυτό τώρα γίνεται σε όλες τις περιφέρειες, αν και μας είναι έκθεση, είναι κάτι διαφορετικό, γίνεται σε όλες τις περιφέρειες. Εγώ θα πω, κύριε Γαβαλά, ότι από πρόπερση, από τον κύριο Μπαλτάλα και πέρσι που ήμουν εγώ, η προσπάθεια όλη είναι να ξανατραβήξουμε τους νέους προς τα μέσα, τους νέους και τις νέες. Ανοίξαμε το θέμα των υποτροφίων. Είχε σταματήσει το ΙΚΙ να δίνει υποτροφίες από το 2010. Προκηρύξαμε νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, πανεπιστημιακών δηλαδή, 1000 θέσεις. Αυτή την κρίση ήταν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και τώρα έγινε και το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας, ο κύριος Φωτάκης, ο αναπληρωτής υπουργός, με το οποίο δίνονται υποτροφίες, το οποίο δίνονται υποτροφίες κλπ. Δηλαδή θέλω να πω, ξαναστείνεται το τοπίο για να μπορούν οι νέοι και οι νέες στον τόπο τους να έχουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αρχίσουν να βρίσκουν χώρο να δουλέψουν. Εδώ, αν μου επιτρέπετε μία τελευταία πρόταση, έλεγε χτες η Νέα Δημοκρατία ότι αν μειώσετε τα δίδακτρα ή δεν πληρώνονται 100% επιπλέον του μισθού τους κάποιοι καθηγητές, θα φύγουν κλπ. Εμάς μας ενδιαφέρει, αλλά δεν είπαν και ότι θα φύγει κόσμος.
από το 2010 μέχρι το 2015 έφυγε πραγματικά ένα τρομακτικό μέρος των νέων που έφυγαν για το εξωτερικό. Γύρω στους 300 με 500.000 ανθρώπους. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Φυσικά. Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε αναστροφή αυτού του κλίματος. Άρα δεν βοήθησε το ότι είχαμε τεράστια μεταπτυχιακά, τεράστια δίδακτρα, το ότι καθηγητές, κάποιοι καθηγητές παίρνουν 100% του μισθού του να κρατήσει κόσμο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα αντιθέτως τον έδιωχνε τον κόσμο, mm-hmm. γιατί φαινόταν ένα τοπίο κοινωνικά ανάλγητο των μεταπτυχιακών. Να μην υπολογίζει κανείς αυτούς τους νέους ανθρώπους πώς θα πληρώσουν τέτοια μεταπτυχιακά και κλείνοντας τις θέσεις. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εκεί που θα υπάρχουν δίδακτρα, αντί οι καθηγητές που ήδη είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι είχαν την ευτυχία να ζήσουν και περιόδους ευμάρειας, αντί λοιπόν να αμείβονται με επιπλέον 100% του μισθού τους, πάνω από το μισθό τους, καλό δεν θα είναι να προσληφθούν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτή η ιδέα είναι πολύ χρήσιμη, τουλάχιστον να μην έχουμε ανέργους επιστήμονες. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, γιατί και εμείς ολοκληρώνουμε με την ολοκλήρωση του Κοινοβουλίου. Και εσείς επίσης. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να δούμε τι έγινε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κουρουμπλής, πρότεινε για την θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού, την κυρία Ξυπνητού, και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις για το Λιμενικό. Στη συνέχεια έγινε μία παρουσίαση από τον Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σπίρτσι. Με νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής εξήγηλε την καθιέρωση των πανελληνίων εξετάσεων ως εισαγωγικές στο λιμενικό σώμα, ώστε έτσι μετά την αστυνομία και την πυροσβεστική να καθιερωθεί ένα διαφανέστατο, όπως είπε, και αντικειμενικό εισαγωγικό σύστημα στο λιμενικό σώμα. Το νέο νόμο που θα έρθει στη Βουλή και θα τεθεί στη βάσανο και την κρίση του Κοινοβουλίου. Καθιερώνουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις ως εισαγωγικές στο λιμενικό σώμα, ώστε μετά και την αστυνομία και την πυροσβεστική να καθιερώσουμε ένα διαφανέστατο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στις πανελλήνιες στο λιμενικό σώμα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, απαντώντας στις καταγγελίες βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι σε κάποια έργα έγινε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά την περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα κανάλια, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει τίποτα και πως τα πορίσματα των επιθεωρητών για τα εν λόγω έργα είναι στη διάθεση της Επιτροπής. Σας φέραμε τα πορίσματα των επιθεωρητών. Ο εισαγγελέας διαφθοράς που εξέτασε το θέμα έβαλε τις δύο υποθέσεις στο αρχείο, από ό,τι γνωρίζω. Και τα φέραμε για να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο, γιατί καλό είναι και ανοιχτό είναι το πολιτικό παιχνίδι μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν είναι καθόλου αποδεκτό να προσπαθούν κάποιοι για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες να σπηλώσουν και πρόσωπα και παρατάξεις μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Υπουργός Μεταφορών, απαντώντας στο σχόλιο της Προέδρου της Επιτροπής Στασίας Χριστοδηλοπούλου, ότι τέτοιου είδους αντιδικίες δεν πρέπει να συνεχιστούν γιατί τα έργα είναι για το καλό του τόπου, είπε ότι άλλο είναι η πολιτική διαφωνία και άλλο η πολιτική σκοπιμότητα. Ακολούθησε συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν βουλευτές από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ήδη τον είδαμε, καλημερίζουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, πρώτος μακράν σε ψήφους, διάβασα στο διαδίκτυο. Ήσασταν πρώτος σε ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ο λαός της Θεσσαλονίκης με τίμησε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Και η ιδιότητά σας η άλλη ήταν ότι διακονήσατε την εκπαίδευση, την παιδεία, από σχεδόν 18 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Καλαμαριά. Περισσότερο. Γύρω στα 27 ήμουν μάχημος. Μάλιστα. Οπότε, την προηγούμενη κουβέντα μπορεί να έχει και συνέχεια τώρα λίγο. Λοιπόν, για πείτε μου για αυτό το νομοσχέδιο της παιδείας, κύριε Υπουργέ. Πώς το βλέπετε εσείς? Κύριε Καβαλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Βεβαίως, οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις και οι αναλύσεις που έκανε η προηγούμενη καλεσμένη σας, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η οποία ήταν και αναπληρώτρια υπουργός παιδείας, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικές. Τα δικά μου σχόλια θα ήθελα να πω είναι τα εξής. Αυτή τη στιγμή και στην διαμάχη η οποία γίνεται και έγινε και στη Βουλή, διαφάνηκαν δύο πράγματα. Είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει και στηρίζει το δημόσιο σχολείο και ο κόσμος ο οποίος βλέπει στο δημόσιο σχολείο την ευκαιρία να επικρατήσουν οι κανόνες της αγοράς. Και η οποία θέλει μία άλλη, εντάσσεται σε μία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Επιτρέψουμε 2-3 σχόλια το οποίο
κάνει αυτό το νομοσχέδιο και το νομίζω ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον βήματα. Μιλάμε για ίσες ευκαιρίες. Προσέξτε. Η κοινωνική ανισότητα η οποία εκφράζεται στην εκπαίδευση έχει πρώτα απ' όλα κύρια πηγή της αυτό που ο καθένας μαθητής κουβαλάει μέσα από την ανισότητα η οποία υπάρχει στην κοινωνία. Το σχολείο θα πρέπει να δώσει όχι απλώς ίσες ευκαιρίες. Θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω. Γιατί όταν θα δώσεις ίσες ευκαιρίες σε όλους, κάποιος που ήδη έχει προβαδίσματα, αυτός σίγουρα πάντα και μέσα στην τάξη, αν θέλετε παντού, θα είναι πάντα πρώτος. Πρέπει να κάνεις κάτι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, σε αυτούς που μειονεκτούν, να κάνεις πολιτικές έτσι ώστε να δώσεις περισσότερη βοήθεια στα παιδιά και στους νέους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτό μπορεί να γίνεται στα μεταπτυχιακά με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, τους δίνει τη δυνατότητα δωρεάν. Το ίδιο που κάνεις με ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου, ή με την ειδική εκπαίδευση, όπου πρέπει να βοηθήσεις μαθητές οι οποίοι έχουν θέματα και, μπορούν, και πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο. Αν δώσεις απλώς ίσες ευκαιρίες, αυτοί που ήδη μειονεκτούν θα συνεχίσουν να μειονεκτούν. Άρα χρειάζεται μια επιπλέον πολιτική ενίσχυσης όλων αυτών των είτε μαθητών είτε φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε χαμηλότερη, αν θέλετε, αφετηρία. Δεν ξεκινούν όλοι από, το ίδιο, από την ίδια αρχή. Κάποιοι ξεκινούν μειονεκτικά. Μιλάμε για φτωχές οικογένειες, μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν αυτό, αν θέλετε, το περιβάλλον, το πλούσιο σε ερεθίσματα. Και εκεί πρέπει να τους βοηθήσεις αυτούς. Το δεύτερο σημείο είναι η αξιολόγηση, το ζήτημα της αξιολόγησης. Το ζήτημα της αξιολόγησης, όπως τέθηκε και από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει ότι και στην εκπαίδευση δεν έχει αφήσει από την πολιτική του το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης. Προσπάθησε αυτό το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης να το περάσει στη δημόσια διοίκηση, ορίζοντας ένα 15% ότι πρέπει σώνει και καλά οπωσδήποτε να βαθμολογηθούν με κάτω από το 5, κάτω από τη βάση. Από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Αυτό είναι το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης. Και αυτοί οι οποίοι θεοποιούν ήδη τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μάθουν ότι η Microsoft εφάρμοσε το μοντέλο της συγκριτικής αξιολόγησης και τα αποτελέσματα όλου αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει, χαρακτηρίζοντας το μοντέλο αυτό από αμφισβητούμενο και έολο έως καταστροφικό. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή να φύγουν από αυτή την αντίληψη. Ο ανταγωνισμός μπορεί να γίνει και σε σχέση με ξένα πανεπιστήμια, ενισχύοντας τη θέση του δημόσιου πανεπιστήμιου. Για παράδειγμα, το brain drain, για να το γυρίσω όπως το προσπαθούμε να αναστρέψουμε το κλίμα, πρέπει να δώσεις και χρήματα επιπλέον στην έρευνα. Για πρώτη φορά η έρευνα πήγε στο 0,97%. Μέχρι τώρα ήταν στο 0,5% του ΕΕΠ. Οι 500 νέες υποτροφίες που δόθηκαν σε νέους ερευνητές. Τέτοιες πολιτικές κάνεις προκειμένου να αναστρέψεις όλο αυτό το κλίμα. Με ανακοίνωση και 65 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, 30 τη μία χρονιά και 35 την άλλη, 18 και 19. Η εκπαίδευση δηλαδή θέλει τη στήριξη, τη χρηματοδότηση, αλλά θέλει και δημοκρατία. Ανελεύθεροι δάσκαλοι, το έχω πει πολλές φορές, ανελεύθεροι εκπαιδευτικοί, ανελεύθεροι πανεπιστημιακοί, δεν μπορούν να βγάλουν και μαθητές με προσωπικότητα ελεύθεροι, μαθητές ολοκληρωμένους μετά που θα πάνε στην κοινωνία ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ο δάσκαλος είναι εκείνος που βάζει τις βάσεις για τον άνθρωπο μετά και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και συνήθως το θυμόμαστε το δάσκαλό μας μια τρυφερότητα από εκείνα τα χρόνια. Θέλω να ρωτήσω όμως, όταν φτάνει στο σημείο των μεταπτυχιακών και ακούσαμε από την κυρία Αναγνωστοπούλου να μιλάει για 100% του μισθού και την κυρία Κεραμέως να λέει ότι έχει καθηγητές που λένε ότι εγώ δεν θα κάνω μεταπτυχιακά γιατί χάνω χρήματα. Αυτό απέχει πάρα πολύ το ηθικό από το συμφέρον, να το πω έτσι, το χρηματικό. Η εκπαιδευτική όλη τη βαθμίδα, οι δάσκαλοι όλη το βαθμίδα. Με την έννοια, με τη λέξη δάσκαλο δεν εννοώ μόνο τη πρωτοβάθμια, μιλάμε από την πιαγωγία μέχρι την τελευταία βαθμίδα. Πρώτα απ' όλα κάνουν τη δουλειά του γιατί ακριβώ την αγαπούν. Η πλειοψηφία όλων αυτών. Βεβαίω όλοι αυτοί πρέπει να αμείβονται. Και πρέπει να αμείβονται έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν κανένα προβλήματα. Αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα βέβαια. Και μια γενικότερη συζήτηση έτσι όπως ακριβώς έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά πράγματα στη χώρα μας. Και θα πρέπει όντως να αμείβονται έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Έχετε δίκιο ότι ειδικά στην τρυφερή ηλικία, θα σας έλεγα από τον νηπιαγωγείο και πιο μπροστά διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δοθεί το βάρος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ θετικό ότι σήμερα
1η Αυγούστου, πρέπει ίσως να το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω. 1η Αυγούστου σήμερα δημοσιεύθηκε το περιοδικό διάταγμα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των υπηαγωγείων, το οποίο αντικαθιστά τα παλιά περιοδικά διατάγματα το 99%, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια ρύθμιζαν τα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αρκετά νέα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην λειτουργία των σχολείων. Έχετε δίκιο σε αυτό και θα πρέπει όντως η πολιτεία να δώσει την απαραίτητη προσοχή και να ενισχύσει περισσότερο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και όλους όσους εργάζονται στον τομέα τους, όπως και στην υγεία, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες, οι οποίες είναι κοινωνικά δικαιώματα, δεν είναι απλώς κοινωνικές υπηρεσίες, είναι κοινωνικά δικαιώματα, γιατί ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και πρέπει να έχει το δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία βεβαίως πρώτα απ' όλα, για την ανεργία μιλάω, στην εργασία, στην υγεία και στην παιδεία. Είναι κοινωνικά δικαιώματα και όχι απλώς κοινωνικές. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα της παιδείας, επειδή έχει να κάνει και με το δικό σας ρόλο στο Υπουργείο Εξωτερικών, τελικά θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να γυρίσουν τα παιδιά πίσω? Ρώτησα και την κυρία Αναγνωστοπούλου. Και εσείς τους βλέπετε, μιλάτε με τους επιστήμονές μας που βρίσκονται εκεί. Έχουν αυτή τη ζέση επιστροφής του νόστου που λέγαμε? Ο νόστος πάντα υπάρχει. Οι ρίζες των ανθρώπων, ειδικά των Ελλήνων, είναι βαθιές στην πατρίδα και ακόμα και σε δεύτερες και τρίτες γενιές, πόσο μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έξω για την ανέβρεση δουλειάς, υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε καταρχήν να υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, είναι νέοι επιστήμονες, και να υπάρξει μεταξύ τους μια διασύνδεση. Κάναμε κάποιες ενέργειες με προσπάθεια η οποία θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο με μια χαρτογράφηση όλων των χώρων και όλων των εστιών, αν θέλετε, ή κοινοτήτων ή εκκλησιών ή οτιδήποτε υπάρχει στη διασπορά. Με ένα χάρτη της διασποράς, το οποίο παρουσιάσαμε τον προηγούμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα διευρυνθεί και θα συμπληρώνεται συνεχώς. Είναι η πρώτη προσπάθεια, είναι μια μεγάλη προσπάθεια και με τη συνεργασία. Έχουμε σκοπό να κάνουμε τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αλλά και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα είναι η διασύνδεση μεταξύ των επιστημόνων. Το δεύτερο είναι το circulation, δηλαδή η δυνατότητα διασύνδεσης των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού με τους Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνει ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών, εμπειριών μεταξύ τους. Και το τρίτο βέβαια, αυτό που έχουμε υπόψη μας, που νομίζω είναι το πιο κύριο, είναι η αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σταθερής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης, και η οποία θα δίνει το κίνητρο στους Έλληνες επιστήμονες, γιατί αυτοί θα είναι που θα βάλουν την πλάτη για την παραγωγή, για να συγκρούσει της χώρας. Μάλιστα. Μέσα από αυτά που έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός, ο κύριος Χαρίτζης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέτοιον όμως που θα επιτρέψουν και θα είναι κίνητρο έτσι ώστε να έρθουν πίσω στη χώρα μας. Ωραία, για να έρθουμε τώρα στα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τρεις ενότητες ουσιαστικά είναι αυτές που απασχολούν την επικαιρότητα, το Κυπριακό, οι γείτονές μας με την ονομασία τους. Και βεβαίως θέλω, επειδή είσαστε και αρμόδιος για τα θρησκευτικά, θέλω θέματα να ασχοληθούμε και λιγάκι με το Πατριαρχείο και το ρόλο του στη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσω όμως από το Κυπριακό, κύριε Υπουργέ. Εσείς είπατε στον συνάδελφο τον Γιώργο το Μελιγκόνη ότι αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί βλέπουμε την πίεση από τη γειτονική μας χώρα όσον αφορά την Κύπρο. Στον Γκραν Μοντανά δεν είχαμε εκεί ένα ναυάγιο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έγινε αυτό. Η Κύπρος άσκησε τα κυριαρχικά δικαιώματα, έγινε γεώτρηση χωρίς θέματα, παρόλες τις παρενοχλήσεις, αν θέλετε, ή μια συμπεριφορά η οποία ήθελε να πει ότι εδώ είμαι. Η Κυπριακή Δημοκρατία άσκησε τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Γίνονται οι έρευνες, έγιναν οι έρευνες, η διεθνής κοινότητα στήριξε, είδατε επισκέψεις, είδατε δηλώσεις και του State Department, η επίσκεψη της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, τώρα αυτές τις μέρες είναι Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας. Άρα σε αυτό το θέμα νομίζω ότι βοδίζουμε και βαδίζει καλά το θέμα αυτό. Αυτό επέτρεψε βέβαια, αυτό έγινε επιτρεπτό και χάρη στις συμφωνίες οι οποίες γίνανε τριμέρειες, οι οποίες είναι μια πολιτική την οποία ασκήσαμε με επιτυχία όλο αυτό το διάστημα, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, με την Αίγυπτο επίσης, οι συμφωνίες, οι οποίες επέτρεψαν την σταθεροποίηση ακόμα της ευρύτερης περιοχής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι επιθυμητό
και αποδεκτό και ενισχύεται και από όλους τους διεθνείς παράγοντες. Δηλαδή, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ανάγκη από τη σταθερότητα. Ποιες χώρες εκπέμπουν αυτή τη σταθερότητα, η Κύπρος και η Ελλάδα. Όσον αφορά την προσπάθεια για την από εδώ και μετά το τι θα γίνει με το Κυπριακό, νομίζω ότι όλοι βρίσκονται στην φάση του αναστοχασμού, αλλά και της μιας νέας προσπάθειας, η οποία πάλι πρέπει να γίνει στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου και με τα κεκτημένα, βάλτε το σε εισαγωγικά, τα οποία υπήρχαν θετικά, τα οποία υπήρξαν στο Καν Μοντανά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το θέμα των εγγυήσεων, των παραβατικών δικαιωμάτων, όλα αυτά που αναδείχθηκαν και φάνηκε πλέον εκεί η αδιαλαξία και ο σκοπός τον οποίο είχε η γείτονα χώρα, αυτό διαφάνηκε. Εκεί αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες εκεί γίνονται. Μα είχαμε και μια διαμαρτυρία, Αναστασιάδη, πριν από λίγες ημέρες για την βοήθεια των Αμερικανών σε μια τουρκική προσπάθεια να κάνουν εξορίξεις. Τους βοήθησαν τεχνικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το θέμα. Και είχαμε ένα διάβημα, Αναστασιάδη. Όχι, ήταν για την. Υποτίθεται ότι έγινε μια κοινή εκδεστική άσκηση μεταξύ Αμερικανικών δυνάμεων και τουρκικών, οι οποίοι οι Τούρκοι με παράνομη ναύτεξ δέσμευσαν κάποια μια εκπαιδευτική άσκηση. Αυτό ήταν, τελικά ήταν ουσιαστικά κάποιος δημοσιογράφος το χαρακτήρισε κούφια και νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδει την πραγματικότητα. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο το State Department άδειασε και είπε ότι εμείς δεν ζητήσαμε καμία δέσμευση ούτε τίποτα απολύτως. Και νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ το γεγονός αυτό που πλέον νομίζω ότι είναι ανεφαξία σχολιασμό λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους γείτονές μας και την ονομασία τους. Μιλώντας στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συμπόσιο στις 23 Ιουλίου, είπατε ότι θα πρέπει η ΦΥΡΟΜ να εγκαταλείψει τον ανιστόρητο αληθρωτισμό που ως κρατική ιδεολογία γαλούχησε γενιές με αισθήματα φόβου έναντι της Ελλάδας. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Η γειτονική χώρα, η ΦΥΡΟΜ, τουλάχιστον σε επίπεδο λειτουργίας υπάρχει μια αλλαγή. Αυτό όμως θα πρέπει να εκφραστεί και σε πρακτική, σε δράσεις ή αν θέλετε σε πράξη. Υλοποιούνται ανάμεσα στις δύο χώρες τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει, εφόσον θέλουν περισσότερα, να κάνουν και περισσότερα επάνω στους τομείς αυτούς. Και εάν δεν μπορέσει, πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα να διανυθεί. Αυτό φάνηκε και από τις συνομιλίες τις οποίες είχε ο ίδιος ο κύριος Νίμιτς όταν πήγε στη ΦΥΡΟΜ και μετά έγινε συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά. Υπάρχει δρόμος ακόμα να διανυθεί και θα πρέπει με πράξεις να αποδείξει αυτό το οποίο τουλάχιστον σε ορισμένες φάσεις σε επίπεδο ρητορικής διαφαίνεται. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αποχώρηση της ομάδας του. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση, το αρμόδιο γραφείο μας στα Σκόπια. Ήταν η αποχώρηση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου έγινε μια προσπάθεια πάλι να εκμεταλλευτούν ένα αθλητικό γεγονός, έτσι ώστε να προβάλλουν τις δικές τους θέσεις. Έχουμε δρόμο, η γειτονική χώρα θα πρέπει να επιδείξει, να κάνει δράσεις έτσι ώστε να αποδείξει ότι αυτό που σε επίπεδο ρητορικής εκφράζει ή σε ένα βαθμό εκφράζει, ότι το εννοεί κιόλα. Μάλιστα. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της κοινοβουλευτικής εκπομπής. Εδώ στη Βουλή υπάρχουν ομάδες φιλίας της χώρας μας με σχεδόν όλα τα άλλα κράτη. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η ομάδα φιλίας σχετικά Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί ασχολήθηκαν και συζήτησαν το Brexit. Η συνάδελφος η Δήμητρα Αλαγού το παρακολούθησε. Μπορούμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε. Το Brexit και οι επιπτώσεις που θα έχει για τους Ευρωπαίους πολίτες που διαβίουν στην Αγγλία και αντίστροφα των Άγγλων πολιτών που ζουν και εργάζονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχόλησαν τη συνάντηση του Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ηνωμένου Βασιλείου Ελλάδος, κ. Άλμπερτ Κώστα, με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου, Φωτεινή Βάκη, και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνο Δουζίνα. Τόσο η κυρία Βάκη όσο και ο κ. Δουζίνας επεσήμαναν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των δύο πλευρών. Θέμα για το οποίο ο κύριος Κώστα σημείωσε πως η απόφαση της αγγλικής κυβέρνησης είναι το ζήτημα να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα και να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα θέματα για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέση, την οποία, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του κύριου Κώστα, δεν συμμερίζεται η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρνείται να ανοίξει το ζήτημα και να μπει σε διαπραγμάτευση πριν το άνοιγμα της διαδικασίας και του κεφαλαίου 50 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την αποχώρηση κράτους από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Πέραν αυτού, ο κύριος Δουζίνα ζήτησε τη θέση της Βρετανικής πλευράς
για το Κυπριακό μετά την πρόσφατη αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Είναι τραγικό να έχουμε ακόμη και σήμερα τη διχοτόμηση Λευκοσίας, σημείωσε ο κ. Κώστα, που επανέλαβε τη θέση της αγγλικής κυβέρνησης υπέρ της ανάγκης αμοιβαίων υποχωρήσεων και συμβιβασμών για την εξεύρεση λύσης. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αυτό έγινε σχετικά με την ομάδα φιλίας. Υπάρχει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Αυτό δεν θα λέγα ότι είναι πάντοτε θετικό στις κρίσεις του και σε αυτά που βγάζει. Το αντίθετο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος που δίνει ο ΙΟΒΕ το βελτίωσε στις 98,2 μονάδες από 94 που ήταν τον προηγούμενο μήνα και το δικαιολογεί ως αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης, την εκταμίευση μέρους της δόσης της χρηματοδοτικής υποστήριξης από τους εταίρους και την ενίσχυση της πεποίθησης, αυτά τα λέει ο ΙΟΒΕ τώρα, έτσι, πως το πρόγραμμα κινείται εντός τροχιάς. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μετά από όλα αυτά που λέει ο ΙΟΒΕ και εσείς που νιώθετε και είστε μέσα στην κυβέρνηση, πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν θετικό κλίμα? Επίσης, με το κλείσιμο της αξιολόγησης και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, υπήρξε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, όπως γνωρίζετε από τη Moody's. Επίσης, όλος ο διεθνής τύπος καλωσόρισε το κλείσιμο της αξιολόγησης και το διεθνές κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στη χώρα μας έχει ανέβει. Αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της δίκαιης, αυτό που ονομάζουμε δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με σχέδιο. Και η μεγάλη μας αντίθεση, η οποία φάνηκε και μέσα στη Βουλή και αυτό που επισημάναμε για την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι αφήνοντας τους αντιπερισπασμούς, είτε τα πυροτεχνήματα, είτε την κατασκευή ανεμόμυλων και φανταστικών γεγονότων, έτσι ώστε να δικαιολογήσει το ρόλο τους, να έρθει σοβαρά και να συζητήσει και να παρουσιάσει τις προτάσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο πρέπει να έχει η χώρα μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε μοντέλα του 90, τα οποία, αν θέλετε, οδήγησαν τη χώρα μας στη χρεοκοπία. Γιατί αν γυρίσει σε μια κατάσταση η οποία ήταν πριν την κρίση και η οποία σε οδήγησε ουσιαστικά στην πτώχευση, τότε θα κάνεις μία από τα ίδια. Άρα χρειάζεται η ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, της οποίας τα αποτελέσματα, όταν λέμε και ότι υπάρχει ταξικό πρόσημο, θα πρέπει να διαχυθούν πρώτα απ' όλα στα στρώματα τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση και στα οποία υπάρχει η κοινωνική και η οικονομική, αν θέλετε, ανισότητα. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Υπάρχει το σχέδιο από το Μάρτιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο υλοποιείται τώρα, ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο πηγαίνει αναπεριφέρεια, εκεί οι περιφέρειες συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε στο Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης να έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των περιφερειών, οι οποίες πρώτα απ' όλα θα έχουν μέσα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει κάθε περιφέρεια και τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, άλλα στρατηγικά, αν θέλετε, πλεονεκτήματα λόγω θέσης έχει η περιφέρεια Αττικής, άλλη η Κεντρική Μακεδονία, άλλη η Στερεά της Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει συμβάλλει έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στη Βουλή και για πρώτη φορά η χώρα μας να έχει ψηφισμένα από τη Βουλή ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικό ανάπτυξης. Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, πού δίνουμε τη βάση, δίνουμε στην καινοτομία, δίνουμε στην έρευνα, δίνουμε εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία, επενδύοντας πρώτα απ' όλα σε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι υψηλά ειδικευμένο. Και αυτό θα βοηθήσει και στην επιστροφή των νέων επιστημόνων. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Τι Ελλάδα θέλουμε, αν θέλετε, μετά το 18. Όλη μας η προσπάθεια είναι να βγούμε από την επιτήρηση και το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 18. Επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να πέσουν ακόμα τα επιτόκια και να μπορούμε να απαλλαγούμε από τα προγράμματα. Έτσι ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε πλέον με δικές μας δυνάμεις την στρατηγική μας. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα και αυτή παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό. Εκεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμβάλλουν. Αν διαλέξουν το ρόλο του παρατηρητή ή απλώς του παρατηρητή ή αυτό που έχουν διαλέξει από ό,τι φαίνεται είναι του επικριτή, τότε οι εξελίξεις και η πραγματικότητα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα τους βγάλει εκτός εκτός από το γίγνεσθε το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Θα είναι μόνο στο ρόλο του γκρινιάρη. Αυτό όμως δεν συμφέρει την ίδια τη χώρα και νομίζω ότι αδικεί και έναν κόσμο ο οποίος συστρατεύεται μια ιδεολογία στην οποία εμείς είμαστε αντίθετοι.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, βλέπω όμως ότι από την άλλη πλευρά η αξιωματική αντιπολίτευση κάθε 15 μέρες ζητάει και μια καινούργια εξεταστική. Που εγώ θυμάμαι όταν λέγαμε στα κοινοβουλευτικά δρόμενα εξεταστική ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και όχι κάθε τρεις και λίγο. Και εν πάση περιπτώσει έχουν εστιάσει γιατί εξεταστική και από την άλλη πλευρά αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε ελαφρό ανάγνωσμα που ταιριάζει για το καλοκαίρι. Ναι, το έχετε πει. Έτσι το έχετε πει εσείς. Λοιπόν, ουσιαστικά εστιάζει και σε αυτό το κομμάτι. Από το να κάνουμε εκλογές, πάμε τώρα στις εξεταστικές. Ναι, αλλά αυτό δεν παράγει αντιπολίτευση από ό,τι φαντάζομαι. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί η χρήση ή η κατάχρηση, αν θέλετε, κάποιων διαδικασιών, οδηγεί και στην απαξίωσή τους. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε... Δεν θέλω να φέρω το παράδειγμα του Βοσκού που φώναζε συνέχεια ενώ δεν ήταν πραγματικότητα και στο τέλος όταν φώναξε δεν τον πίστευε κανένας. Είναι η έλλειψη του πολιτικού αφήγηματος της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της αυτή την οδηγεί στο να προσπαθεί να αναπληρώσει το κενό του πολιτικού αφηγήματος το οποίο δεν έχει με τέτοιες κινήσεις. Αυτό έχει κοντά πόδια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και νομίζω ότι θα έχει εξελίξεις και στην ίδια τη. Πιθανόν στην Νέα Δημοκρατία και ελπίζω να είναι στην κατεύθυνση του ότι θα ασχοληθούν επιτέλους με τα πραγματικά προβλήματα. Ο κόσμος γνωρίζει. Mm-hmm. Ο κόσμος βλέπει το τι αλλαγές και την προσπάθεια την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση. Από μας περιμένει την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεών μας στην προώθηση και λύση των προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο το ότι το τελευταίο διάστημα από τότε που έγινε το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάστηκαν τα νομοθετήματα, βλέπετε παιδεία. Σήμερα θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι πολύ σημαντική τομή και αλλαγή, και βέβαια το νομοσχέδιο του κυρίου Παπά για την ψηφιακή πολιτική. Μια ψηφιακή πολιτική, η οποία δεν, να ξέρετε, όπως και, και της κυρίας Γεροβασίλη του Υπουργείου, δεν είναι μόνο ψηφιακή πολιτική, μόνο για τα κανάλια ή το πώς θα κάνουν. Είναι μια ολόκληρη είναι μια φιλοσοφία δομή, και οπτικοακουστικά μέσα. Ναι, τα οποία όμως αυτά διέπουν όλη και τη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να κάνουν. Και στον εξυγχρονισμό. Τα οποία τα έχει ανάγκη η χώρα μας. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, από την άλλη πλευρά όμως και 159 τροπολογίες μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και αυτό μήπως είναι και από την άλλη πλευρά κατάχρηση της ευχέρειας που δίνει το κοινοβούλιο. Θα σας πω, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σήκωσε τόσο πολύ το θέμα των τροπολογιών ακριβώς για να μην περάσουν θετικές τροπολογίες. Για παράδειγμα, η επιστροφή μέχρι 10.000 στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να πάρουν πίσω, είναι θετικό ή αρνητικό. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες έθεσε και είπε ότι ναι, έχουμε τροπολογίες, ωστόσο η κατεύθυνση των τροπολογιών των δικών μας είναι στη λύση θεμάτων και όχι στην επιβολή άλλων ή νέων μέτρων και τα οποία έχουν δυσάρεστο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Γι' αυτό και η προσπάθεια της Δημοκρατίας που σήκωσε τόσο πολύ το θέμα των τροπολογιών είναι μια προσπάθεια να σταματήσουν θετικές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας επικαλούμενοι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, συνήθως με το κλείσιμο της Βουλής, όπως έχει συνέβη και τα Χριστούγεννα, επειδή υπάρχουν εκκρεμότητες αρκετές και οι οποίες, αν θέλετε, είναι ένα παρελθόν το οποίο μας το αφήσαν, όχι η κατάσταση των απολογιών. Όταν η χώρα διοικούταν αποσπασματικά και χωρίς μια συγκεκριμένη συγκεντρωτική πολιτική ανατομής, όπου να φέρει ένας υπουργός ένα νόμο ο οποίος να τα καλύψει τα περισσότερα και να μην έχει ανάγκη μετά παρεμβάσεων, αυτό κάνα τόσα χρόνια. Αυτό αντιμετωπίζουμε εμείς. Γι' αυτό και προσπαθούμε ανατομής να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη την οποία να καταθέσουμε με νόμους. Πολλές φορές όμως υπάρχουν θέματα τα οποία όντως πρέπει να γίνουν με τροπολογίες. Νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε τις τροπολογίες, άλλωστε τις τελευταίες πάντως, τις ξέραν και τις υπουργικές, τις ξέραν ήδη από την Επιτροπή της Βουλής. Δεν ήρθαν τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Και στις οποίες συμφωνούσαν σε κάποιες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μένουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω και να σας προσκαλέσω να δούμε 2-3 γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, κυρίως στην πολιτική και όχι μόνο. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το 1943, σαν σήμερα, Ιταλοαλβανικά στρατιωτικά τμήματα περικυκλώνουν το χωριό Γλίνα, το γνωστό μας Αργυρόκαστρο, συγκεντρώνουν τους προγραμμένους για εκτέλεση. Οι τρεις από τη Βραχογοραστή και ένας από τους Βουλιαράτες και καίνε το χωριό. Τελικά από τους 27 γλιτώνουν οι τρεις. Λίγο αργότερα δολοφονούνται δύο στελέχη του Μαβί. Ο ένας είναι ο αρχηγός του Μαβί, μάλιστα, Σαχίνης Βασίλειος.
Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1953 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του εργοστασίου στο Αλιβέρι. Τρία χρόνια νωρίτερα, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υπόγεια εκμετάλλευση των ορυχείων, εφαρμόζοντας σύγχρονες και ασφαλέστερες μεθόδους εξόρυξης, εξασφαλίζοντας την αύξηση της παραγωγής στους 750.000 τόνους το χρόνο. Από το χώρο του λίγνητου ορυχείου, που βρίσκεται στην περιοχή Μπρινιάς και Μαρμαρένια του γειτονικού χωριού Άγιος Λουκάς, ο λιγνίτης μεταφερόταν μέσω σιδηροδρομικής γραμμής στο Κάραβο Αλιβερίου, όπου χτίστηκε το πρώτο ατμοελεκτρικό εργοστάσιο της χώρας με δύο γεννήτριες των 40.000 κιλοβάτ. Και το 1979, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη γειτονική μας Ιταλία, ο πρόεδρος Περτίνη καλεί τον χριστιανοδημοκράτη Φραγκίσμο Κοσίγκα να σχηματίσει κυβέρνηση για να δοθεί τέλος στην εξάμηνη πολιτική κρίση. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Εσωτερικών, απήχθη από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε ο Άλντο Μόρο. Πράγμα που οδήγησε στην παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού. Διατέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας από τις 4 Αυγούστου του 1979 έως τις 18 Οκτωβρίου του 1980. Ακούστε τώρα, 5 χρόνια αργότερα εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από την πρώτη μάλιστα ψηφοφορία, όπου απαιτούνταν πλειοψηφία 3/4. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρωινή σας ανάγνωση. Νομίζω ότι καταγράψαμε και την επικαιρότητα, αλλά και την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Να ανενώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ώρα το πρωί. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Γεια σας.